Πουρνάρα μεταφέρουν αιτητές ασύλου λόγω εντοπισμού κρουσμάτων. Γιώργο. Λοιπόν, Κάτια, έχει αρχίσει εδώ και λίγη ώρα η διαδικασία αποσυμφόρησης του Πουρνάρα. Όλοι αυτοί που βλέπετε είναι αιτητές πολιτικού ασύλου, οι οποίοι σιγά σιγά φεύγουν μαζί με στάιερ της Εθνικής Φρουράς και μεταφέρονται απευθείας στο νέο κέντρο υποδοχής που θα είναι στην περιοχή Λίμνες, εκεί στην Μενόγια. Θυμάσαι, πριν από μερικούς μήνες είχαν αρχίσει και διαδικασίες για να στηθεί εκείνο το κέντρο. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη, όπως μας είπαν εδώ, να εκενωθεί με κάποιο τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι του Πουρνάρα. Έχω μετρήσει και βλέπω μπροστά μου συνολικά 33 στάιερ της Εθνικής Φρουράς, τα οποία είναι εδώ και κάνουν την διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει μέχρι στιγμής, όπως μας έχουν πει, 360 μετανάστες και μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στη Μενόγια και αναμένεται την επόμενη ώρα να μεταφερθούν άλλοι περίπου 300. Είναι επιτακτική ανάγκη, όπως είπαμε. Το Πουρνάρα μέχρι σήμερα το πρωί είχε 2.500 μετανάστες σε ένα κέντρο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει. Είναι, ξύπνησαν σήμερα και είπαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα ή πρόκειψε και κάτι άλλο? Να σου πω τι έγινε. Έχουν εντοπιστεί αρκετά κρούσματα, 65 στον αριθμό τις προηγούμενες μέρες. Και έχουν μπει σε ειδικό χώρο τα κρούσματα, όπως επίσης και οι επαφές τους. Αυτοί οι μετανάστες που βλέπεις να φεύγουν τώρα δεν είναι επαφές κρούσματων, όπως διέρευσε νωρίτερα. Είναι άνθρωποι, μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα κρούσματα κορονοϊού. Απλά έχουν αποφασίσει αρμόδιοι και φαίνεται το κράτησαν έτσι λίγο χαμηλά, λίγο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, ούτως ώστε να αρχίσουν τη διαδικασία σήμερα. Και αυτό έχουν πράξει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο, γιατί είχε και δύο πρωτοσέλιδα ο Εφημερίδα Πολίτης για τις λίμνες που μένουν ανεκμετάλλευτες τις προηγούμενες μέρες. Απάντησε βεβαίως το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πρόθεση ήταν να δούμε ποιοι θα πήγαιναν στις λίμνες, το νέο καταφύγιο. Αν θέλετε, είναι στη Μενόγια, εκεί που θα τοποθετούνταν αριθμός αιτητών ασύλου, αν θα ήταν νεαρότερες ηλικίες ή αν είναι επειδή δεν είναι τόση καλής κατάστασης εκεί, είναι τέντες κυρίως, να πήγαιναν, να μέναν τα παιδιά στο Πουρνάρα και εκεί να πήγαιναν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση ξεκίνησε αυτή η δικασία. Να επιστρέψουμε στην